Εντάξει, πάλι καλησπέρα. Ευχαριστώ σας που ήρθατε σήμερα. Αν μπορείτε να μου γράψετε ξανά πώς ακούμε, γιατί έβαλα και ακουστικά. Και ξεκινάμε. Ε, θα πούμε τώρα παρουσίαση uh, Skyward Community και για τεχνολογία Units String Technology, UST. Ε, η Μαρία λείπει σήμερα, γι' αυτό θα κάνω εγώ σήμερα τη παρουσίαση Ολγα Παγκατάεβα Βίτσου. Αλλά και ξεκινάμε. Τάκ, μια μονά. Οκ. Okay. Πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης, όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα, ένας καλλιτέχνης επιστημονική φαντασίας, επικοινώνησε το κόσμο, το μέλλον τους όπου το φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα προέβληψη ότι τα οχήματα θα κινούν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο, ο καλλιτέχνης προέβληψη, το έγραψε και η Μαρία, μπήκε ευχαριστώ Μαρία, Επίσης, ο, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη, έκανε λάθος μόνο με διαφορά... 100 χρόνια... Όχι, συγγνώμη, Εκατό χρόνια. Σας είχα πει αυτό. Ε, τώρα, σε αυτή τη... Ναι, μου γύρισε άλλο slide και δεν το είδα. Ε, σε αυτή η εικόνα βλέπετε την πραγματικότητα. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Σε διάφορους χώρους έχει διαφορετικά προβλήματα. Είναι φοβερή κίνηση, μπλοκαρίσματα που είναι γνωστή, γνωστά που βλέπουμε και στα λιμάνια ναι, μα. Είναι στην πυρία στο λιμάνι. Βλέπουμε τι μπλοκαρίσματα που υπάρχουν από τα προϊόντα και κατεστερούνε ε, να φύγουν από το λιμάνι. Τα πρώτα δύο προβλήματα των, σύγχρον, ε, των σύγχρονων μεταφορών. Υπερφο, υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και ε, έλλειψη ασφαλείας. Γνωρίζετε, ναι. Και το τρίτο είναι μόλυνση περιβάλλοντος. Δηλαδή, ένα μεγάλο ε, πρόβλημα, γιατί κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος ε, ε, εισβάλλει στη φύση και η ίδια η φύση έχει δική της ροή. Υπάρξει και, α, και αντιστέκεται στον άνθρωπο. Το βλέπετε εδώ στην εικόνα τι γίνεται με τη φύση. Ο άνθρωπος είναι υπήμονος. Είναι τόσο υπήμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο σε όποιον ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπνεύουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειους μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο το πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα το περιβάλλοντος επειδή συνδέοντα το αυτοκίνητο με πρίζα, συνδέουμε με σταθμού παραγωγή ενέργεια που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα που επίση μολύνουν το περιβάλλον. Ένα τρόπο για να μην βγούμε από αυτή την κατάσταση, για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, είναι η κατασκευή αυτοκίνητων με λιγότερη κατανάλωση ενέργεια. Ναι. Όχι ότι θα είναι ηλεκτρικά και θα λυθου, λυθ, λύσουν τα πρόβλημα, αλλά και από εδώ, επομένω ο τέταρτο στόχο είναι μείωση τη κατανάλωση ενέργεια. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικού τρόπου, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια τη γη στο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν υπάρχουν προβλήματα με το, το παθέτηση δρόμου σε λακούδε, χαράδρε, πατάμια, δάση αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου δρόμου, τοποθετούντα σε τεράστιε πυλώνε. Η τεράστια κατανάλωση υλικών είναι προφανή. Όπω βλέπετε, είναι πολύ γύρη κατασκευή, πολύ ακριβή κατασκευή και βαριά. Οι προσπάθειε για την κατασκευή των δρόμων ανάποδα έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία. όσο και στις μέρες μας στην Κίνα, το τραμ τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ έδαφος α, ο, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώνο, χώρο στο έδαφος, αλλά αυτή είναι η μόνη διαφορά. Το τελευταίοι καριστερά και τα εναέρια βαγόνια δεξιά δεν έχουν δι τη δική τους μηχανή, σέρνοντας α, από ένα σχοινή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και αρκετ, πολύ αργά έτσι πάνω αυτά. Απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογίων χορτή Skyway, Ανατόλη Ιουνίτσκι. Δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υποτελείται σε τίποτα αυτή στην αεροπορικών, συνδρομικών και ειδικών μεταφορών. Δηλαδή, Τελείως διαφορετικά. Ναι, θέλω να σας τονίσω αυτό. Ότι είναι τελείως διαφορετική μεταφορά. Γι' αυτό και μας χρειάζεται πολύ χρόνο. να μερικοί ανθρώποι, μερικοί επενδυτές. Να κάνω έτσι λίγο μικρό απόσπασμα. Ε, και εγώ βέβαια. περίμενα ότι θα γίνει πιο γρήγορα αυτό. Αλλά επειδή κάνουμε τελείω διαφορετική μεταφορά... χρειάζονται πάρα πολλές πιστοποίησεις, πάρα πολλές δοκιμές και ε, σιγά σιγά θα γίνει και αυτό που περιμένουμε. Αυτή, συνεχίζουμε τώρα με το slide μας. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνη φαντασίας. Είναι η περίεργη μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερο επίπεδο αυτή που το φτιάχνουμε. Βλέπεις, βλέπετε εδώ στην εικόνα, όπως έκανε φαντασία ο, ένας καλλιτέχνης, ακριβώς εδώ έκανε μεταφορά δεύτερη, δεύτερο επίπεδο. Τις τέντουδες και ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Και εδώ να δούμε, ναι, στη κιθάρα τέντουδες χορδές και στο τσίρκο έχετε δει. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Εδώ βλέπετε ναι, πώς στηρίζεται, πώς τεντώνονται. Και αυτή είναι η διατομή της σύνδεροτροχιάς χωρίς όπου βλέπουμε αυτές τις δεσμές από τη σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμ, ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολισφυνή της οχημάτων. Ολίσφυση. Λόγω της αμφιτικότητας της uh, στηριγμάτων και των uh, εδάφων των σιδηροτροχών, το σύστημα μεταφοράς uh, SkyWay είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισφύσεις, uh, uh, κατ τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και τρομακτικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομο, δομών γραμμής. Η μη άκαμπτη, άκαμπτη και εύκαμπτη. Εδώ είναι εύκαμπτη και η μη άκαμπτη, δηλαδή εύκαμπτη εκεί που είναι βλέπετε πιο μακριά είναι βαριά και ε, η, η μη έκαμπτη είναι πιο κοντά σε μας. Και εδώ είναι έκαμπτη, είναι πιο ελαφρύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και άλλο πιο ελαφρύ ακόμα γραμμή. Ε, ο εφευρέτης γενικός σχεδιαστής των τεχνολογών χορδής Ανατόλη Ιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο ε, πάνω από 40 χρόνια. Εδώ βλέπετε και τα slide από τεχνοπάρκο που έχουν γίνει και α, διάφορες γραμμές. Και Ανατόλιο Ιουνίτσκι, σε, που ξεκίνησε από, πριν από 40 χρόνια και ξεκίνησε να ανεβάσει το, ένα φορτηγό, βλέπετε, στις γραμμές για να δείξει την αντοχή της τεχνολογίας του. Πώς μπορεί η μεταφορά χορδίς να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ε, πιο αποδεκτική κινητήρης και φυσικά. Αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καύσιμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το αέρα αυτό που βλέπουμε εμείς στο αυτοκίνητο. Ναι, όταν πάει στο έδαφος αυτοκίνητο έχει πολύ μεγάλη αντίσταση αέρας που βλέπετε στην εικόνα κάτω. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορτζής δεν έχει πρόβλημα με τις ε, ανταράξεις του αέρα στη γη από απάνω. Α, και αν προσφέρουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτυχθεί η αεροδυναμική απόδοση α, που ήταν προηγ, προ, 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 προηγουμένως αντίνατη. Ας δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα των τύπων μεταφορών του δεύτερου επίπεδου. και βλέπετε το αντίσταση αέρας που είναι CX, CH, στο υπεργρήγορο 0065, -00 δηλαδή το, είναι το μικρότερο Πολύ μικρότερο από το αυτοκίνητο, δηλαδή α, 100 φορές μικρότερο, όπως βλέπουμε από εδώ. Ναι, 100 φορές μικρότερο αντίσταση αέρας. Γι' αυτό <coughs> δεν χρειάζεται πολύ κατανάλωση ενέργειας. Έτσι και το βλέπουμε αυτό που είναι γιονίβος για 14 άτομα, 0,12 κιλοτζολ στο ένα επιβάτη και στο... Υπεργρήγορο 0,93 πάει για το ένα επιβάτη. Ε, το ερώτημα που τύφεται συχνά είναι πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλή, πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μας έδαφος ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους η περίεργεια μεταφορά λύνει αυτά τα προβλήματα. Ας δούμε προσεκτικά. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το πλεονεκτήματα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές. Δηλαδή, σε κεφαλούχες δαπάνες, τετουργικές δαπάνες, περιολοντική μόλυνση, επιτηδικότητα, ατυχήματα, ενεργειακή κατανάλωση και μεταφορική ικανότητα. Τώρα θα το δούμε αυτά ένα-ένα. Ε, και κοιτάξτε, παρακαλώ εδώ, αυτές, αυτά τα εικονίδια τώρα θα χρησιμοποιούμε για σύγκριση μεταφοράς. Το, αν το βλέπετε πρώτα, είναι μαγνητική, α, με το μαγνητικό μαξιλάριο χήματα, μετά μονή τροχιά, οδική μεταφορά, δηλαδή φορτηγά κλπ. λοιπά, Σιρ, σιδερόδρομος, ε, τελευθερή, πάμε το, στο μισέο. Αεροπλάνο βλέπουμε, μετρό, τραμ, πλοίο και το Skyway είναι το πράσινο. Έτσι και τώρα να παρακολουθήσουμε τα διαγράμματα. Με, σε κεφαλούχε δαπάνε. Ε, εδώ βλέπουμε α, ότι το πιο οικονομικό βέβαια για το να φτιάξουμε είναι το Skyway. τεχνολογία Skyway το πιο ακριβό πάει με μαγνητικό μαξιλάρι. Γι' αυτό και έχω να σταματήσει να φτιάχνουν γιατί δεν συμφέρει. Λειτουργικέ δαπάνε. Τάκ. Με διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα, παρόλα αυτά η διαφορά είναι. Ε, στοιχειώδη σε σχέση με τη τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν α, και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανή σε μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Φιλικότητα προ το περιβάλλον για τη φύση. Η τεχνολογία μεταφορά των έχουν σχεδόν μη αρνητικές αρνητικέ περιβαλλοντικέ ε, επιπτώσει, επιτρέποντα τι ε, αερο, αερογραμμέ να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρού περιβαλλοντικού κανόνε. Σύμφωνα με διάγραμμα το αυτό είναι μεταφορική ικανότητα, έτσι. Μια στιγμή να δω. Όχι εδώ. Κατανάλωση ενέργεια ακόμα δεν είπαμε. Σύμφωνα με το διάγραμμα του Δηληφτήρια, καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αερώση και αεροπλάνου, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος η Skyway. Στη μεταφερική ικανότητα βλέπουμε πως την πρώτη θέση την κατέχει και πάλι η Skyway, ενώ ακολουθούν το μικρότερο και το μετρό και το τραμ. Δηλαδή το Skyway μεταφέρνει περισσότερα από όλους, ναι, πιο γρήγορα. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και ο αεροπλάνο και εάν α, μετρήσουμε το χρόνο που α, θέλουν οι επιβάτες να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα η Skyway, ε, καταχωρεί, ε, το Skyway κατοχυρώνει την θέση το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλής μεταφορικό μέσα. Αυτές, ε, ε, αυτές είναι οι εκδοχέ μεταφορών μεγάλων εμπορευματικών και μικρών φορτίων, και εδώ σε αυτή η εικόνα. Πάλι για μεταφορά μεταφορική. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε οχήμα, ειδικά που. Ε, σχετίζεται με την μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσει πολλές δοκιμές. Η τεκμήρωση που επιβιώνει ότι η μεταφορά χωρίς έχει περάσει τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, είμα, είμαστε τώρα, κοντεύουμε στο τελευταίο 15ο στάδιο την ανάπτυξης. Μέχρι στιγμή έχουν κατασκευαστεί, ε, κατασκευαστεί 14 είδη μεταφορά τα οποία έχουν πειράσει με επιτυχία την πιστοποίηση τους. Αναμένονται άλλα δύο, τα δύο έχουν πειράσει, δηλαδή 14 τώρα, αλλά δύο είδη τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχώς μέλλον. Η τεχνολογία μεταφορά που έλαβε 83 διπλώματα ε, Ευρετιχνίε σε 18 χώρε από την ΙΠΑ μέχρι την Κίνα. Αν φυσικότητα έχει άτομο, δεν. Τάκ, ε, έχει. Ε, έχει και ένα κτίριο που με πάνω από χίλια ειδικού που εργάζονται μέσα στην εταιρεία. Ε, η τρία τώρα λέγεται Unitsky String Technology, UST, στο Μίνσκ. Στη δική μας παραγω παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθητα συν μηχανήματα Όχι, όση... αυτό δεν είναι αυτό. Ε Εδώ γίνεται παραγωγή της, της τεχνολογίας, τα Unibyte. Και κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται και Εκατήχνα Πάρκο, ο πρώτος χώρος δοκιμών, πιστοποίηση και επίδειξη. Κάθε χρόνο στο εκαφές χιλιάδες επιτητές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο, για να δουν με μια ματιά τους τα επιτέγματα και τα σιγουρεύουν τι πράγματι συμβαίνει. Μπορούμε και εμείς φέτος να πάμε στο ΕΚΟΦΕΣ, οποίο επιθυμεί, να ξαναδείξω ΕΚΟΤΕΧΝΑ ΠΑΡΚ. Έχω πάει και δύο φορές και όποιος επιθυμεί φέτος καλοκαίρι θα ξαναπάμε για να κάνουμε βόλτα με το Ιονίμπος και Ιονιμπάικ. Έτσι, σας καλώ. Το Σεπτέμβριο 2018 άρχισε η κατασκευή του Κέντρου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Εμμυράτο ΣΑΡΤΖΑ. Το κέντρο καινοτομία Skyway στη ΣΑΡΤΖΑ είναι το ε, ε, ερευνητικό και παραγωγικό σύμπληγμα α, που θα γίνει πρωτοποριακή θέση των όμιλων εταιρείων Skyway. Και, α, και, στο είσοδο μέσω Ανατολικής Ασίας. Δηλαδή, μας χρειάστηκε να φτιάξουμε και άλλο τεχνοπάρκο στην άλλη, α, στο άλλο κλίμα, έτσι, για να μπορούμε να ανακτηθούμε και Ανατολική Ασία, μέση και Ανατολική. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη το πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα ε, και χάρη στον απλό σχεδιασμό της χαρτί. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο τα εκ, ε, εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και α, για χώμα και μοναδικές γόνιμες, με, με μοναδικές και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μία νέα λέξη στον πολεμικό σχεδιασμό. Και αυτές οι πόλεις θα δοκιμάζουν στα ημεράτα τα πρώτα. Οι όλες αυτές οι εταιρείες που ξέρετε, σαν αυτές που βλέπετε εδώ, ξεκίνησαν από το 0 στην αφετήρια τους και θα φτάσανε, σε μεγάλα ύψη. Έτσι. Όταν ξεκινούσαν αυτοί, κανένα δεν το πίστεψε, κανένα δεν το ήξερε ότι θα φτάσουν εκεί που βρίσκονται. Η τεχνολογία Skyway θα δείτε που θα φτάσει μια μέρα και αυτή σε μεγάλα ονόματα. Γι' αυτό τώρα μην χάσετε την ευκαιρία σας. Εμπιντεύστε, κάντε πίδι... Είτε... Ε, Κάντε και εσείς επίδειξη... Ωχ, ξέρω, τη λέξη μου μπέρδεψε. Να δώσετε τα χρήματα στην εταιρεία για να κάνει έργα, να προχωρήσει και να πάρετε τα μεριδιά της για να έχετε στο μέλλον τις μετοχές της εταιρεία. έτσι. Βλέπετε όταν ε, βγαίνουν στο IPO, αυτό το διάγραμμα δείχνει όταν η εταιρεία βγαίνει στο IPO, μετά απότομα πάντα ανεβαίνει, έτσι. Και εμείς όταν θα βγούμε, θα γίνει το ίδιο. Ε, ας συνοψίσουμε, η υπηρεσία μεταφορά SkyWay, ε, κοινοτόμα, υψηλής ταχύτητα, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμασμένη και φιλική προς το περιβάλλον, ε, σκέφτεται ε, τον άνθρωπο και φροντίζει τον πλανήτη μας. Τώρα, παρακαλώ, κάντε μου ερωτήσεις και να πάμε στα νέα μας. Να, να πάμε στα νέα. Oh, μια στιγμή.

Τακ, λιγάκι και να σας πω από τα προηγούμενα νέα ότι έχουμε τώρα μία προσφορά ε, για χρι, χριστουγεννιάτικη προσφορά, πρωτοχρονιάτικη. Τώρα μία στιγμή. Τακ ε, μας δίνει τρία κουπόνια μέχρι 22 Δεκέμβρη και αν ε, να πούμε αν, ε, θα, ε, 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 αν να μέχρι 22 Δεκέμβρη τρία κουπόνια που σας δίνει τρία θα σας δώσει τότε και άλλα τρία κουπόνια που να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 13 Ιανουαρίου. Ε, τώρα να σας δείξω τι προσφορές. Η προσφορά είναι thank you 20.000, ε, καταρχήν να σας πω είναι 80% απάνω. Αυτή τη προσφορά δηλαδή από τη τρέχοντας ε, η αξία των το, το μεριδιών είναι σύν 80% δώρο. Έτσι και ένα πακέτο το μικρότερο είναι 250 δολαρίων που μπορείτε να πάρετε και με δόσεις για πέντε μήνες. Ε, η δεύτερη προσφορά 40.000 μυρίδιων είναι 500 δολάρια. Μπορείτε επίσης να κάνετε μία δόση για πέντε μήνες. Και α, προσφορά thank you 80.000 ε, το 1.000 χιλιο, δολαρίων που πάλι μπορείτε να κάνετε με δόσεις από 200 δολάρια για 5 μήνες. Αυτό είναι, αυτή η προσφορά μας έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα 20 Δεκεμβρίου μας μένει δύο μέρες για να μπείτε στη προσφορά και αν δεν έχετε... Να πάμε στα άλλα νέα τώρα. Και αν δεν έχετε εσείς κουπόνια, Uh, μπορείτε να πείτε στο ανώτερο σας uh, σπόνσορα για να σας στείλει δώρο ένα κουπόνι. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Αυτό είναι μεγάλη, uh, μεγάλο δώρο για τα Χριστούγεννα. Πάντοτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μας κάνουν τα καλύτερα δώρα Και να σας πω τώρα νέα uh, αυτής εβδομάδας. Οι εκπρόσωποι τη Ιουσκάι uh, Transport παρέφηκαν στην εκδήλωση Future Forwards που διοργάνωσε το τμήμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση τη Σάρτζα σε συνεργασία με την Κάρτερ. Ονομασίε, συγγνώμη, αγγλικέ και μπορώ να κάνω κάποια λάθη λίγο. Στην εκδήλωση παρέφθηκαν όλοι οι CEO τη κυβερνητικών υπηρεσιών στη ΣΑΡΤΖΑ. Η συνάντηση ήταν αφαιρεμένη στην συζήτηση των προκαλέσεων και των ευκαιρίων που ανοίγουν εταιρείε της Κυβερνητικούς Φορές στους τομέας της ψηφιακού μετασχηματισμού, της ασφαλείας, του κυβερνοχώρου και της ψηφιακής ηγεσίας. Δηλαδή, σας δείχνω αυτό για να καταλάβετε τη τιμή δίνουν σε εμάς οι Άραβες και όλε όλες τέτοιες συναντήσεις παρακολουθεί η εταιρεία μας. Έχουμε πολύ συχνά τέτοια νέα, έτσι. το δεύτερο νέο τα, αυτής της είναι ότι ξεκίνησε η έναρξη λειτουργίας ενός Ιουνίου 48 θέσεων στο Εκοτεχνά της Λευκορωσίας. Στάλθηκε στο κέντρο εφαρμογής ε, τη επίδειξης τεχνολογίας του UST, μετά από τη ε, βελτιώση στην παραγωγή οι αλλαγές υπηρεσία, υπηρεσίας της μονάδας επιβατών και ε, έλξη μηχανική της uh, UST, Units Castring Technology, μαζί με τους ειδικούς των uh, συγκροτημάτων παραγωγής CV Plant, εργαζόμαστε ε, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 48 θέσεων. Εδώ βλέπετε το μισό, δηλαδή αυτό όχημα βλέπετε από δύο κομμάτια. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο, είναι 48 θέσεων. Και, α, να πω με τα δικά μου λόγια, ότι έχουν γίνει κάποιες ε, εργασίες αυτό το... Ε, έχουν ε, ανανεώσανε, το κάνανε το καλύτερο. Ε, έχουν γίνει βελτιώσεις. Ε, και, αν θέλετε πιο αναλυτικά, μπορείτε, ξέρετε, οποιοδήποτε νέο ναι, βγαίνει στο, στο site της εταιρείας με αγγλική γλώσσα ή μπορεί σε, με και πιο πολύ, με αγγλικά και ότι δεν υπάρχει όλα, μπορείτε να μπαίνετε και να κάνετε μετάφραση με το Google μεταφραστή για να βλέπετε κάποια συγκεκριμένα νέα. Πάντως έχουν γίνει κάποιες εξελίξεις σε αυτό το όχημα και κάθε φορά γίνονται πιο καλύτερα, πιο γρήγορα και πιο ομαλή η λειτουργία τους. Ναι. Θέλουν να φτάσουν για να μην νιώθει ο άνθρωπος καθόλου όταν μπαίνει μέσα. Πώς ξεκινάει, πώς να μην κινείται. Και άλλο, το τρίτο, είναι η παραγωγή βίντεο της Babylon Jade Films, με παραγγελία του Sarja TV, έκανε ένα ντοκιμαντέρ για τα τρέχοντα επιτέγματα και τις εξέλιξεις του πάρκου έρευνας, τεχνολογίας και κοινοτομίας της Σάρτζα. Ε, CRT Park λέγεται αυτό το πάρκ που βρίσκεται η εταιρεία μας. Η νέα ταινία θα παρουσιάσει καινοτόμα έργο που υποστηρίζονται από το στόλο CRT και μεγαλύτερο από πιο προηγούμενο από το οποίο είναι το U Sky Transport. Ο Ανατόλου τόνισε ότι χάρη στην υποστήριξη και βοήθεια της αυτού υψηλότατος Σέιχη Σουλτάν μπίν Μοχάμεντ Αλ Κασίμ, ε, κυβερ, κυβερνητή της Σάρτζας και της εξοχότητας του Χουσέιν Αλ Μαχμούτη, Γενικού Διευθυντή του Πάρκου Έρευνας Τεχνολογ... Τεχνολογίας και Κοινοτομίας της ΣΑΡΤΖΑ. Η ΣΑΡΤΖΑ κατασκευάζει όχι μόνο το τεστ sky πίστες, αλλά και νοτομες τεχνολογικές πλατφόρμες, για τις οποίες δημιουργούμε μια ε, πολύπλοκη υποδομή. Επίσης, μια νέα συνέντευξη, ο γενικός σχεδιαστής... Να σας αλλάξω και το slide. Ε, ε, ο γενικός σχεδιαστής κατανόμασε τα αμφίσιστα ανταγωστικά πλεονεκτήματα της U-Sky Transport και Instructure Technology, όποια έχει ήδη υποσχεθεί πολλούς ανθρώπους στον κόσμο. Τέλος πάντων, θα βγει αυτό το έργο, πιθανόν με αγγλική γλώσσα, και ντοκιμαντέρ, δηλαδή, ντοκιμαντέρ, και θα το δούμε όλοι, έτσι. Και σε λίγο περιμένουμε Ανατολή Γιουνίτσκι και να μας ανακοινώσει με τι τελείωση χρονιά η ταιρία μας, με ποια αποτελέσματα, τι προγράμματα έχουν στο επόμενο χρόνο. Αναμονώ εγώ και πολλές συνεργάτες πάντα πρωτοχρονιά για να δούμε τι μας περιμένει στο καινούριο χρόνο. Και για άλλη μία φορά σας συγχαιρούμε και σας ευχόμαστε να τελειώσει με επιτυχία η φετινή χρονιά και να ξεκινήσει ένα επιτυχημένο 2023 όπου σας περιμένουν νέες εκδηλώσει και ευκαιρίες μαζί με τη κοινότητα του Sky World Community καλές διακοπές. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, να το δω τώρα. Δεν βλέπω να έχετε γράψει κάτι. Μπορείτε να μου γράψετε και στο προσωπικό μήνυμα. Ε, ήταν μέσα σήμερα Όλγα Παγκατάεβα Βίτσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και καλό σας βράδυ. Γεια σας.